Μαγευτικό ήταν σήμερα το τοπίο στα νησιά της Κοπέλου και της Αλωνίσου, όπου ο χιονιάς έντυσε τα πάντα στα λευκά. Από τα ξημερώματα άρχισε να πέφτει πυκνό χιόνι, με αποτέλεσμα μέσα στη χώρα της Κοπέλου το ύψος του να φτάσει πάνω από τους 20 πόντους, ενώ στα γύρω ρινάγγιξε και το μισό μέτρο, χωρίς ωστόσο να προκύψουν προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Η περιφέρεια επιχειρεί στον επαρχιακό δρόμο και τον έχουμε ανοιχτό, και εμείς με τα μηχανήματά μας στους αγροτικούς δρόμους. Πόσο χιόνι δηλαδή έχετε στο νησί, Δήμαρχε? Δεν είχε πάρα πολύ, δεν έχει σχέση με το χιόνι του 17 σε εμάς εδώ. Ναι. Δεν έχει σχέση με αυτό, όμως ήταν αρκετό, 15-20 πόντους, στα οδυνά έχει πολύ περισσότερο, δεν το συζητάω. Ναι. Μιλάω για τον κεντρικό επαρχιακό δρόμο, ίσως και 25, μπορεί και 30, όχι μέχρι περισσότερο όμως. Τόσο το ώστε με τα μηχανήματα να μπορεί εύκολα να καθαριστεί και να έχουμε τουλάχιστον μια γραμμή πάντα σε κυκλοφορία. Αυτή τη στιγμή υπάρχει επικοινωνία δηλαδή μεταξύ των οικισμών, δεν έχουμε αποκλεισμένους κατοίκους. Μόνο το πρωί είχε διακοπεί. Μόνο το πρωί. Χθες το πρωί σημειώθηκαν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση του νησιού της Κοπέλου. Είχαμε τη διακοπή του ρεύματος, που ήταν ένα γεγονός. Προέκυψε, δεν ήταν λόγω κακοκαιρίας από ό,τι πληροφορήθηκα, γιατί η ολοκλήρωση θα γίνει σήμερα της επισκευής με ένα συνεργείο που έρχεται από το Βόλο. Ήταν στους κατανεμητές των φορτίων της ΔΕΗ. Όμως από το βράδυ είχαμε σφοδρή χιονοθύελα και σήμερα φυσικά αναγκαστήκαμε να κλείσουμε τα σχολεία. Προβλήματα ηλεκτροδότησης αντιμετώπισαν χθες και η Σκιάθος με την Αλώνηση, ωστόσο γρήγορα αποκαταστάθηκαν οι βλάβες στο δίκτυο. Από νωρίς το πρωί σήμερα άρχισε να χιονίζει με ένταση στην Αλώνηση, όπου ο Δήμος αναγκάστηκε να ανακοινώσει την αναστολή λειτουργίας των σχολείων. Χθες είχαμε χιονόπτωση μόνο στο ορεινό τμήμα του νησιού. Σήμερα χιόνισε και στους οικισμούς Πατητηρίου και γενικότερα στον πολεοδομικό ιστό. Η κατάσταση είναι βέβαια υπό έλεγχο όλη. Το χιόνι στα ορεινά σήμερα το πρωί ξεπέρασε το μισό μέτρο. Μηχανήματα του Δήμου κάνουν διανοίξεις των δρόμων αυτών και ιδιαίτερα στις περιοχές όπου είναι εκτενοτρόφοι. Είχαμε κάποιες διακοπές ρεύματος και ιδιαίτερα χθες το βράδυ γύρω στις 1 τα μεσάνυχτα μέχρι τις 3 τα ξημερώματα. Αυτή τη στιγμή όμως η κατάσταση είναι υπό έλεγχο, χωρίς προβλήματα, χωρίς εγκλωβισμένους. Η κυκλοφορία γίνεται κανονικά, χωρίς αλυσίδες.